Η διαχείριση πλούτου ή αλλιώς wealth management αφορά την οικονομική διαχείριση, το σωστό προγραμματισμό για να διασφαλίσεις την οικονομική σου ανεξαρτησία, την ικανότητα να φροντίζεις την οικογένειά σου και εν τέλει να απολαμβάνεις μια άνετη συνταξιοδότηση. Οι πλήστοι έχουν την εντύπωση ότι το wealth management αφορά κυρίως πελάτες με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια, αλλά στην πραγματικότητα περιλαμβάνει πελάτες με διάφορα εισοδηματικά επίπεδα και αφορά τον καθένα μας. Γι' αυτό και στην Ελληνική Τράπεζα έχουμε θέσει ως στόχο να στείλουμε το μήνυμα στους πελάτες μας ότι το wealth management απευθύνεται σε όλους. Στην ερώτηση «Γιατί κάποιος είναι σημαντικό να επενδύσει?», την απάντηση μας τη δίνει το ίδιο το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Για παράδειγμα, ο πληθωρισμός, δηλαδή η συνεχής αύξηση των τιμών στα αγαθά και υπηρεσίες, με συνέπεια να μειώνεται η αγοραστική αξία των χρημάτων μας. Αν και οι τράπεζες προσφέρουν κάποια επιτόκια στις καταθέσεις, ο πληθωρισμός είναι πιο ψηλός. Επίσης, η διασφάλιση της συνταξιοδότησής μας. Είναι γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής μας έχει αυξηθεί, που σημαίνει περισσότερα χρόνια στο συνταξιοδοτικό στάδιο της ζωής μας, συνεπώς χρειαζόμαστε από νωρίς ένα σωστό επενδυτικό πλάνο, το οποίο θα διασφαλίζει ένα πιο άνετο μέλλον. Τι θα πρέπει κάποιος να προσέξει πριν να επενδύσει? Σίγουρα ο καθένας μας έχει τους δικούς του βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι περιλαμβάνουν τις ανάγκες για άμεση ρευστότητα, ενώ οι μακροπρόθεσμοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αγορά κατοικίας, χρηματοδότηση σπουδών και προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Επομένως, ο επαγγελματίας στον οποίο θα αποταθούμε θα πρέπει να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο που θα ανταποκρίνεται στους δικούς μας στόχους και ανάγκες. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ως Ελληνική Τράπεζα είναι ότι ποτέ δεν είναι ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά για να ξεκινήσει κάποιος να επενδύει. Για εμάς, ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός, ανεξαρτήτως του ποσού που διαθέτει. Με τη βοήθεια ενός επαγγελματία επενδυτικού συμβούλου, η διαχείριση πλούτου θα πρέπει να είναι μέρος της ζωής όλων μας.